Ναι, Βίβη, για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή και να δώσουμε έτσι και στους τηλεθεατές που δεν μας παρακολουθούν από το νησί της Ζακύνθου το πώς έχει η κατάσταση. Τίποτα δεν προμείνει έτσι θα γινόταν και το ξέσπασμα που προέκυψε, γιατί ήταν εξ αρχής μια πολύ ήρεμη και πολιτισμένη συνεδρίαση, από τις λίγες χωρίς εντάσεις, σε λεκτικό επίπεδο πάντα. Ήταν όλα ήρεμα, το θέμα ήταν ένα και βασικό, η περίφημη πεζοδρόμηση της Αλεξάνδρου Ρώμα στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου. Κάποια στιγμή, όταν είχε πάρει το λόγο ο αρχηγός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και έκανε λόγο για τις προσπάθειες της προηγούμενης δημοτικής αρχής για ανάπλαση και ανάδειξη κάποιων σημείων μέσα στην πόλη, ανέφερε κάποια έργα που ήταν... Υπήρχε προγραμματισμός να γίνουν κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις. Εκεί ακριβώς υπήρχε και το πρόβλημα όταν ένας εκπρόσωπος των τοπικών ΜΜΕ σχολίασε μεγαλόφωνα «Τα πλήρωσες?». Ήταν μια φράση που άναψε κυριολεκτικά τα αίματα. Αντέδρασε έντονα στην αρχή λεκτικά ο πρώην δήμαρχος, για τον οποίο γίνεται λόγος. Στην αρχή έγινε ένας διάλογος μεταξύ τους αρκετά σύντομος, ότι το θέμα έχει λήξει μεταξύ μας τέλος. Έχασε όμως τη διάρκεια, επειδή το σχόλιο επανελήφθηκε, έχασε την ψυχραιμία του και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου πραγματικά σηκώθηκε από το έδρανό του, πλησίασε τον τοπικό δημοσιογράφο και του κατάφερε κάποια χτυπήματα στο κεφάλι. Έγιναν όλα ανερπή οφθαλμού, δεν πρόλαβε να αντιδράσει κανείς, ούτε καν οι συνάδελφοι ή κάποιοι πολίτες που κάθονταν εκεί γύρω. Για να αποτρέψουν. Πάντως, Βιβί, να δώσουμε λίγο κάποια παραπάνω στοιχεία, γιατί ναι, μεν το θέμα που συζητούνταν ήταν η Αλεξάνδρου Ρώμα, η πεζοδρόμησή της, αλλά γινόταν μια αναφορά εκείνη τη στιγμή στον πρώην δήμαρχο και στο όραμα που είχε για την πόλη της Ζακύνθου και υπήρχε κάποια αναφορά συγκεκριμένη για την ανάπλαση της πλάζ του ΕΟΤ. Εκεί λοιπόν ήταν και τα πλήρωσες που ακριβώς, ακούστηκε. Ακριβώς, μάλιστα εκείνη την ώρα ο πρώην δήμαρχος έλεγε ότι παρόλο το όραμα που είχαμε και παρόλες τις προσπάθειες που είχε η προηγούμενη δημοτική αρχή, εξέφραζε τη θέση του βέβαια, την προηγούμενη δημοτική αρχή για γενική ανάδειξη και ανάπλαση ολόκληρης της, συνολικά της πόλης της Ζακύνθου και ανέφερε το συγκεκριμένο έργο, σχολίασε ότι κάποιοι αντιστάθηκαν με νύχια και με δόντια σε αυτή την ανάπλαση, κάνοντας συγκεκριμένα επί τη φράση το ρουφιάνο στην αστυνομία. Τέλος πάντων, δεν γίνει ωραία όλα αυτά, έτσι. Καθόλου. Δεν γίνει ωραία και από τις δύο πλευρές. Και αυτοί που παρακολουθούν τα δημοτικά συμβούλια και ιδιαίτερα τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να κρατούν την ψυχραιμία τους. Και οι αιρετοί, επειδή έχω διατελέσει αιρετός, πρέπει να είναι αντιμέτωποι με την κριτική από όπου και αν προέρχεται. Και να κρατούν. Δεν είναι εύκολο να κρατάς την ψυχραιμία, το είπα και προηγουμένως. Όμως είναι δύσκολο. Τώρα μήπως εννοούσε ο κύριος συνάδελφος των μέσων ενημέρωσης, τα πλήρωσε δηλαδή την πλήρωση που δεν βγήκε δήμαρχος, άρα δεν χρωστάς τίποτα. Μπορεί να έχει και την ερμηνεία, δεν κατά νου. Πάντως, έτσι λίγο για να ευθυμίσουμε, γιατί δεν είναι ευχάριστα όλα αυτά τα πράγματα και δεν χρειάζονται τα δημοτικά συμβούλια για να παίρνουν αποφάσεις, να γίνεται κριτική. Όλα αυτά δυστυχώς δεν μας αρέσουν. Ασφαλώς, να γίνεται καταρχάς διάλογος. Εννοείται ότι η συνεδρίαση διακόπη για μερικά λεπτά. Ο πρώην δήμαρχος αποχώρησε. Ενώ στη συνέχεια, όταν ολοκληρώθηκε η συζήτηση του θέματος για την πεζοδρόμηση, ανακοινώθηκε και ψήφισμα, το οποίο βέβαια υπέγραψε σύσσωμα το Δημοτικό Συμβούλιο και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, που καταδικάζει τόσο τα περιστατικά βίας, οποιασδήποτε μορφή βίας καταδικάζει, ταυτόχρονα όμως καταδικάζει και την συμμετοχή των πολιτών ή των μέσων ενημέρωσης με προκλητικές, να το πούμε έτσι, συμπεριφορές. Είναι εμπριστικές, πολλές φορές είναι εμπριστικές. Τα έχω ζήσει και εγώ, είναι εμπριστικές οι τοποθετήσεις. Η ψυχραιμία είναι το κυριότερο. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος εκείνη την ώρα φώναξε στον πρώην δήμαρχο «Μην απαντήσεις, κράτησε την ψυχραιμία σου, μην απαντήσεις». Τελικά όμως είναι αυτό που λέμε, ότι χάθηκε η μπάλα. Τελικά επετεύχθη αυτό να πεζοδρομηθεί η Αλεξάνδρου Ρώμα? Ναι, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία να πεζοδρομηθεί εκτάκτως, μάλλον ανεφόρων, χωρίς ωράρια, 24 ώρες 24 ώρες, κάθε μέρα, μέχρι και το τέλος της τουριστικής περίοδου, δηλαδή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, με δεδομένο μάλιστα το γεγονός και της μη χρήσης της πλατείας Σολομού, της κεντρικής πλατείας Σολομού, ως χώρος περιπάτου, περιήγησης κτλ. Από τους επισκέπτες, επειδή δεν βρίσκεται σε λειτουργία, γίνονται έργα. Επομένως, ο μόνος δρόμος που μένει για να περπατήσει τόσο ο κάτοικος όσο και επισκέπτης, Έλληνας ξένος. Επομένως, αν ανοίξει η πλατεία Σολομού, θα ξανακριθεί το θέμα.
Εκτός κι αν δεν το βλέπουμε αυτό. Κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι επισήμαναν ότι η πεζοδρόμηση δεν θα πρέπει να σταματήσει στις 30 Οκτωβρίου, ωστόσο θα πρέπει να γίνει και μια σειρά έργων, να υλοποιηθεί μια σειρά έργων συμπληρωματικών και απαραίτητων σε κάθε πεζοδρόμηση, όπως χώροι στάθμευσης, σωστός φωτισμός, σωστή πλακόστρωση. Mm-hmm. Βιβία, από πότε θα ισχύει τώρα αυτή η απόφαση? Το συντομότερο δυνατό. Θέλει, μου φαίνεται, η απόφαση του Περιφερειακού, έτσι. Ακριβώς. Αναμένουμε τώρα την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και τις αποφάσεις από εκεί, καθώς εκεί ανήκει το έργο αυτό. Μάλιστα. Βιβία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Εμείς πάμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε καταθέσει λοιπόν ένα συγκεκριμένο όραμα που σιγά σιγά το υλοποιούσαμε. Δυστυχώς βέβαια, και αυτό είναι ντροπή και όνειδος για εμάς τους Ακινθινούς, κάποιοι το εμπόδισαν. Το εμπόδισαν με νύχια και με δόντια. Εμπόδισαν να κάνουμε τα γήπεδα στην Αγία Τριάδα, κάνοντας το Ρουφιάνο στην αστυνομία. Παρακαλώ, μην διακόπτουμε. Παρακαλώ, κύριε Μποσίκη, μην απαντάτε. Έτσι. Κύριε Μποσίκη, παρακαλώ. Εκτελειώσει αυτή η ιστορία. Κύριε Μποσίκη, μην απαντάτε. Εκτελειώσει αυτή η ιστορία. Μποσίκη, κύριε Μποσίκη, κύριε Μποσίκη, παρακαλώ. Παρακαλώ, πέντε λεπτά διακοπή, παρακαλώ. 5 λεπτά διακοπή.